Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν που κάνουμε ζωντανή. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε επαναλήψει, θα βάλουμε τα best που λένε να το πω λίγο αγγλιστή. Και βεβαίω ε, έχουμε διανύσει ένα μεγάλο διάστημα. Γιατί γιατί είχαμε τα γεγονότα που είχαμε και μείναμε λίγο παραπάνω που λένε και τον Ιούλιο να κάνουμε εκπομπέ. Από την άλλη μεριά, αυτή η σειρά των εκπομπών ξεκίνησε σε ημερήσια βάση το Δεκέμβριο. Ε, μετά τον τα μέσα του Μαρτίου πέρασε σε ε, δισεβδομαδία βάση, Σάββατο Κυριακή. Ε, και τώρα λέμε να ξεκουραστούμε και λιγάκι για να επανέλθουμε το Σεπτέμβριο, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβριου και Θεού θέλοντος και ιδιοκτησία επιτρεπούσης που λένε. Λοιπόν, τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Ακούσαμε για συλλήψεις και για κατάληψη νομισματοκοπίου, τώρα ακούμε για υποκλοπές των άφημοι των πολιτών για hacking στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για παράλληλο τραπεζικό σύστημα, για μετάβαση στη Δραχμή, για Plan B, τα δέφη Βαρουφάκης σε εμπιστευτικό conference call με στελέχη και επενδυτές, hedge funds, και δηλώνει ότι όλα αυτά έγιναν κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, ενώ το Πρωθυπουργικό Γραφείο, λέει το Μέγαρο Μαξίμου, λέει από την πλευρά του ότι εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτε και δεν μάθαμε τίποτε περί αυτού όταν το ρώτησαν που τα δήλουν αυτά σε μια δημόσια εκδήλωση, γιατί τα λες, δεν φοβάσαι μήπως αυτά διαρέψουν και εκτεθείς. Αυτά έγιναν όλα 16 Ιουλίου, δηλαδή την επομένη της ψήφισης του πρώτου πακέτου των προαπαιτούμενων μέτρων και στο εισαγωγικό, στην εισαγωγική έκθεση και όλου του μνημονίου στην μορφή της συμφωνίας που είχε πάρει μετά από αυτή την συνάντηση της 12 η Ιουλίου σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Eurogroup. Λοιπόν, όλα αυτά συνέβησαν και είπε ότι θα αρνηθεί και θα τα διαψεύσει αν δημοσιοποιηθούν. Σήμερα δημοσιοποιήθηκαν από την Καθημερινή και βλέπουμε τώρα να απαντάμε στο tweet με 24 ώρες και πλέον καθυστέρηση λέγοντας ότι όλα αυτά είναι συκοφαντίες. Τώρα, τι να πούμε, όλα αυτά ελέγχθησαν σε ένα φόρουμ που συντονιστή ήταν ο Νόρμαν Λάμοντ, που είναι πρώην Υπουργός Οικονομικών επί Τζον Μέιτζορ Πρωθυπουργού και ήταν ένα διεθνές φόρουμ που ασχολείται με αναλύσεις ε, επί των διεθνών οικονομικών θεμάτων. Τώρα, είναι ωραίο να τα λες δημόσια και μετά να τα διαψεύδεις, είναι ωραίο όλα αυτά να τα λες αν είσαι απλώς ένας καθηγητής, ένας κεντρικός που θέλεις να δημοσιοποιήσεις την παρουσία σου στο διεθνές κοινό. Απ' την άλλη μεριά όταν τα λες και τα έχεις πράξει σε μια πεντάμινη περίοδο που η Ελλάδα έπαιζε κορώνα γράμματα την ύπαρξή της, είναι να μας πιάνει όλους ένα σύγκριο που λένε, αυτό που λέμε τι παθαίνουμε όταν είμαστε σε ταραχή, μας πιάνει κρύο υδρότας, γιατί ακούμε πράγματα και θάματα και λέμε είναι δυνατόν να συνέβησαν όλα αυτά και να καταλήξουμε σε ένα μνημόνιο το οποίο είναι πολύ χειρότερο των προηγούμενων και όλα αυτά να βγαίνουν τώρα στη γλώσσα της μη αλήθεια να μας τα λένε ότι είναι καλά. Και όταν και οι προηγούμενοι υπέγραφαν μνημόνια και έλεγαν ότι είναι καλά και όλα ήταν για το καλό μας και τελικά αποδείχθηκαν ότι ήταν όλα για το κακό, το δικό μας και όχι το δικό τους. Γιατί αυτοί δεν έκαναν μια πρώτη θυσία που λέει ο λόγος. Δεν είπαν δεν θέλουμε αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούμε τα γιο ταχύ μα. Δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε τα 6 χιλιάρικα. Θα παίρνουμε 3 χιλιάρικα το μήνα. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε 3 χιλιάρικα. Και ο απλό πολίτη πώ ζει με 486 ευρώ το μήνα. Μπορούμε να, μπορούν να μα απαντήσουν, να μα πούνε πώ είναι δυνατόν ένα απλό πολίτη. Και γιατί οι μισθοί που χαμήλωσαν στον ιδιωτικό τομέα, που σβήνει αυτέ τι μέρε, να μην χαμηλώσουν και στο δημόσιο τομέα αναλόγω. Γιατί να είναι η εκλεκτή του δημοσίου τομέα, Επειδή είναι η πελατεία και το στενό κομματικό πακέτο των πολιτικών, Γιατί εκεί πέφτει το ρουσφέτι σύννεφο και γιατί εκεί βολεύονται οι δικοί μα. Λοιπόν, σε όλε αυτέ τι απορίε καλοκαιριάτικα δεν τι βάζω για να σα πω κάτι δυσάρεστο, αλλά γιατί πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προβληματιστούμε και για τους πριν και για τους τώρα και να δούμε τι μελιγενές σε αυτή τη χώρα, γιατί αυτό το πακέτο που θα συμφωνηθεί στις προσεχείς 20 μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα επιπέσει από τις κεφαλής μας. Και όσοι αντέξουν και όσοι μπορούν και έχουν τη δύναμη, από ό,τι φαίνεται θα φύγουν από την Ελλάδα. Ήδη 7 και πλέον χιλιάδες γιατροί έχουν περάσει από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τους συλλόγους ανά την Ελλάδα, και δήλωσαν ότι είμαι κάτοικος και εργαζόμενος στο εξωτερικό όλες αυτές τις δίσεκτες χρονιές που διάγουμε. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι οι 300.000 που δεν ζουν στην Ελλάδα και είναι στην πλειοψηφία τους επιστήμονες που σπούδασαν στην Ελλάδα με τη δωρεάν παιδεία και πάνε να δώσουν τα φώτα τους σε άλλες χώρες που τους υποδέχονται, τους δίνουν δουλειά και μπορούν εκεί να ζήσουν με μια αξιοπρέπεια που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Είναι πλαστό το δίλημα δεξιός και αριστερός. Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Πιστεύω ότι αυτά τα διαχωριστικά έχουν ξεπεραστεί από το 89, τότε που κατέρευσε το Ανατολικό Μπλοκ και στη συνέχεια κατέρευσε βεβαίως και το μοντέλο της λεγόμενης Αμερικής, το καπιταλιστικό. Και η Ευρώπη προσπάθησε να ισορροπήσει με τα καλά του μεν και του δε, δηλαδή με ένα κοινωνικό κράτος από τη μια και απ' την άλλη με μια πραγματικά και σοβαρή ελεύθερη οικονομία. Όλα αυτά όμως τώρα επίσης καταραίουν. Γιατί δυστυχώς οι άφρονες διαχρονικά δεν είδαν το πρόβλημα που υπάρχει στο ασφαλιστικό, δεν είδαν ότι η οικονομία δεν είναι οι εισαγωγές και τίποτα άλλο, δεν είδαν ότι όταν τελειώνουν οι βιομηχανίες όπως η Ζόλα, Σκυμό και όλες αυτές οι φύρμες πίτσος που έκλεισαν και όλα τα άλλα που παρήγονται στην Ελλάδα και τώρα εισάγονται και μόνο, ότι αυτό θα είναι η καταστροφή της χώρας. Δεν είδαν ότι όταν έστελαν στις χωματερές τα φρούτα, έστελαν στην πραγματικότητα τον αγρότη έξω από το χωράφι, δεν είδαν ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που πήγαν στράφη και έγιναν σπίτια, έγιναν ακριβά τρακτέρ, αλλά δεν έγιναν αύξηση και ανάπτυξη παραγωγής. Δεν είδαν ότι ο τουρισμός πρέπει να φτάσει σε υψηλό επίπεδο προκειμένου εδώ να έρχονται άνθρωποι με βαλάντιο που να μπορούν να ξοδέψουν και να έχουμε εκεί σημαντικά έσοδα, δεν ήταν το πλούτο της χώρας, τον είδαν άλλοι που είναι πιο έξυπνοι. Το έχω πει επανειλημμένα. Στη Νότια Γαλλία αυτή τη στιγμή ζουν και κινούνται ε, πάρα πολλοί άνθρωποι. Σας πληροφορώ ότι στο αεροδρόμιο της Νίκαιας υπάρχουν καμιά εξινταριά Learjet. Έχω πει παλιά μια ιδέα που δεν την άκουσε κανεί βεβαίω, γιατί κανεί δεν δουλεύει παραγωγικά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θα έπρεπε, α το έπαιρνε η Χόκφιτ και αυτό, το ελληνικό να ήταν μόνο για LRZ και μόνο για αερολέσχε, και να φτιάχνε ένα μέτωπο παραλιακό όπω είναι στη Γαλλία η Κονταζήρ, η γαλλική και η ιταλική Ριβιέρα, και να μαζεύανε κόσμο μέσα στην Αττική, τουρίστε. Μόνο έτσι θα λειτουργούσαν σωστά και τα ξενοδοχεία τύπου Αστέρα και όλων αυτών που θα γίνουν εκεί στην περιοχή του ελληνικού. Λοιπόν, το μυαλό τους και μια λίρα λοιπόν. Γιατί το μόνο που τους ενδιέφερε πάντα ήταν πώς θα πάρουν και αυτοί μίζες και προμήθειες από διάφορες δουλίτσες που κάνανε και από την άλλη μεριά πώς θα βολεύονται στα ωραία γραφεία με τις γραμματείς και τους φαρισαίους και θα βουλεύουν το συγγενολόι τους. Και ειδού το αποτέλεσμα. πάντων, είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν και δικαιούμαι να έχω ένα μακρύ πρόλογο ικανό να μας βάλει σε έναν προβληματισμό γιατί όπου και αν πάμε σε κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο να μείνουμε γιατί δεν έχουμε και τις δυνατότητε του παρελθόντος ή σε κάποιο εξοχικό σπίτι που έχουμε ας τα πάρουμε αυτά τις αποσκευέ μας σαν σκέψεις γιατί το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα είναι πραγματικά σκληρός χειμώνας για όλους τους Έλληνες εκτός από τους κατεργάριδες οι οποίοι έχουν βολευτεί και στο παρελθόν θα βολευτούν και στο μέλλον γιατί ξέρετε η εξουσία, η οποιαδήποτε εξουσία, έλκεται από αυτού του είδου τους τύπου, οι οποίοι προσκολώνται παντού. Το βλέπω και στο δημοσιογραφικό χώρο. Κάποιου που λειτουργούσαν και επιδοτούντο από την προηγούμενη κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τώρα του βλέπω να έχουν κολλήσει σαβδέλε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τα ίδια συμβαίνει και σε επιχειρηματικού χώρου, τα ίδια συμβαίνει και σε άλλου χώρου. Και δεν εννοώ τον εμποράκο, δεν εννοώ τον άνθρωπο, το το μικρό ελεύθερο επαγγελματία, ενώ αυτούς που κινούνται σε υψηλά επίπεδα οικονομικά, με δουλειές που κάνουμε το δημόσιο, είτε είναι εργολαβίες αυτές, είτε είναι προμήθειες αυτές, είτε είναι γενικώ να απομυζήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο το κράτος και να φάμε και τα τεράστια ποσά που εισήλθαν στην Ελλάδα, ένα τρισεκατομμύριο, 260 εκατομμύρια έχουν δοθεί στην Ελλάδα από τον καιρό που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το λέει κανεί. Ασχολούμεθα μόνο με του τοκογλύφου, οι οποίοι μα δανείζουν με 1,5 και 2% αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα ψέματα δεν έχουν δυστυχώ στη χώρα μα κοντά πόδια. Έχουν μακριά πόδια και συνεχίζονται. Και δυστυχώ μεγάλη μερίδα τη κοινή γνώμη τα χάβει και λέει την αλήθεια με τον τρόπο που θέλει να την πει ή με τον τρόπο που τη αρέσει να, το, να την ακούει. Και αισθάνονται ότι είναι Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός και όχι πολίτε μια χώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα όρια της καταστροφής. Η χώρα βρίσκεται ο δε προς το 22 και ας έγινε η συμφωνία. Σας το λέω. Λοιπόν, αν θα τα ξεπεράσουμε αυτό το λούκι, δεν ξέρω. Πρέπει να βρεθούν άνθρωποι άλλου τύπου που να είναι χορτασμένοι, που να είναι άνθρωποι που να έχουν μπροστά του μια άλλη προοπτική, που να έχουν μια παιδεία. Δεν μπορώ τώρα να βγει ένα αγράμματο τύπο που δεν ξέρει να μιλήσει ελληνικά και να μου μιλάει για τη δραχμή τώρα. Μισάφιρε, φίλε, Πού έμαθε οικονομικά και έχει τέτοια άποψη περί δραχμή, Δεν γνωρίζει, ούτε γνωρίζει επιπτώσει, ούτε γνωρίζει οικονομία ούτε τίποτα. Και τον φιλοξενούν και διάφορα κανάλια που επειδή μιλάνε και φωνάζουν όλοι αυτοί, του δίνουν συνεχώ βήμα να λένε τι μπουρδε του. Συγγνώμη, θα πω άσχημη λέξη που δεν μ' αρέσει να τι χρησιμοποιώ στο δημόσιο λόγο. Τέλο πάντων, αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε ό,τι είχα να πω ω πρόλογο, ολοκληρώθηκαν οι προλογικές μου ανιχνέψεις και θα πάμε στον καλεσμένο μας. Θα καλησπερίσω τον κύριο Γιάννο Γραμματίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ο κύριος Γραμματίδης ε, είναι πρόεδρος του νέου κόμματος που ιδρύθηκε μόλις την περασμένη Τετάρτη και λέγεται Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα και είναι ένας πετυχημένος νομικός και δικηγόρος με μεγάλο γραφείο. Είναι, έχει διατελέσει πρόεδρο τη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και ένα άνθρωπο που έχει κερδίσει τη ζωή του με τι επιστημονικέ του γνώσει και την κατάρτισή του και δεν έχει τι ανάγκε που έχουν μερικοί που προέρχονται από το φοιτητικό κόσμο των συνταξιούχων φοιτητών και αφού πάρουν ένα πτυχίο μετά από 20 χρόνια παριστάνουν τους πολιτικούς. Κάποιοι από αυτούς ζητάνε και διδακτορικά πλαστά και ψεύτικα, εκβιάζοντα καθηγητέ. Τι να πούμε τι, δυστυχώ, για να μπουν έτσι στην πολιτική από το παράθυρο. Γιατί αυτοί θέλουν να είναι το επάγγελμά τη. Η φλιαρία που την ακούμε στην τηλεόραση κάθε μέρα. Ακούμε να μα λένε ένα σωρό ανοησίε και να λένε απαράδεκτα πράγματα για κάθε λογικό άνθρωπο με έναν τρόπο έτσι άνετο, λε και είναι στον καφενέ τη γειτονιά του. Γιατί και στο καφενείο από απλού ανθρώπου ακούω σοβαρά πράγματα. Από τέτοιου τύπου Ακούς φλιαρία και κουβέντες και νες περιεχομένου. Λοιπόν, κύριε Γραμματίδη, γιατί μπήκατε σε αυτή την περιπέτεια. Για όλους τους λόγους, κύριε Παπαδόπουλε, που περιγράψατε πριν από λίγο στις προλογικές σας ανιχνεύσεις όπως τις χαρακτηρίσατε. Είναι δηλαδή λόγοι δημόσιου εθνικού συμφέροντος. Περιγράψατε μια κατάσταση η οποία δυστυχώς χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα σήμερα περιγράψατε την κατάσταση της οικονομίας. Αναφερθήκατε στην περίπτωση Βαρουφάκη. Έναν άνθρωπο που εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, επί μήνες ολόκληρους, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι σήμερα τίποτα άλλο παρά να φτάσουμε σε μια επονίδιστη, σε μια καταστροφική για τη χώρα συμφωνία. Ξέρετε, είναι αναγκαία η συμφωνία. Και σαφώ και θα πρέπει να εμείνουμε σε αυτή τη συμφωνία, αν θέλουμε να παραμείνουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν πάβει όμω να είναι μια επονίδιστη, μια κακή και πολύ σωστά το χαρακτηρίσατε, η χειρότερη συμφωνία που έκανε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το τρίτο μνημόνιο είναι χειρότερο από όλα τα άλλα. Το κακό είναι ότι προβάλλεται, κύριε Γραμματίδη, η πλευρά η οικονομική που είναι οι συνέπειε που θα υποστούν οι πολίτε και δεν προβάλλονται κάποια άλλα στοιχεία που είναι αμέλεια, αβελτηρία και ανικανότητα των πολιτικών δυνάμεων της χώρας να θεραπεύσουν. Όπως είναι ένας αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας, ένας διεφθαρμένος δημόσιος τομέας, ένας γραφειοκρατικός δημόσιος τομέας, ένας ακριβώς δημόσιος τομέας που παράγει πολύ λιγότερο από το κόστος που έχει, ανα, που έχει, αναέτος για τη χώρα. Λοιπόν, αυτά είναι... δεν τα λένε, Όπω δεν λένε, τι θα κάνουν για να αναδιαρθρώσουν το δημόσιο τομέα, να φτιάξουν μια φορολογική αρχή σοβαρή με απλού νόμου, καθαρού νόμου. Να ξέρω κι εγώ ω πολίτη πραγματικά τι υποχρεώσει μου και τα δικαιώματά μου. Και ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα που δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Και αναδρομικά τι σου ξημερώνει. Και, και το ερώτημα είναι, πώ μπορεί να αλλάξει αυτή η χώρα όταν έχουμε από τη μια κυβερνήσεις που έχουν μάθει να χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών, όταν έχουν πολίτες εφησυχασμένους σε μεγάλο ποσοστό και βαθμό, όταν έχουμε κόμματα που παίζουν αυτό το παιχνίδι του λαϊκισμού και δυστυχώς και πολλοί συναδέλφου μου που σιγοντάρουν σε αυτό το παιχνίδι. Κύριε Παπαδόπουλε, ε, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων είναι επαγγελματίε πολιτικοί και πολύ σωστά είπατε ότι εγώ δεν υπήρξα ποτέ ένας από αυτούς. Δηλαδή, στην ουσία είμαι ένα άνθρωπο του μόχθου, είμαι ένα άνθρωπο των επιχειρήσεων, είμαι ένα άνθρωπο που είμαι κοντά στον πολίτη και συναναστρέφεται τον πολίτη, άνθρωπο που κόλλησα ένσημα στη ζωή μου και έμαθα πώ να μπορώ να αντιμετωπίζω την διαχείριση οποιοδήποτε οργανισμού. Πολλά και έχει... προέρχεστε από πολιτική οικογένεια και ο πατέρα ήταν βουλευτή. Έχετε δίκιο. Και διατέλεσε. Εσείς και διατέλεσε... Είστε καλό επαγγελματία και τώρα είπατε ω όριμο άνθρωπο, θέλω να μπω κι εγώ σε αυτή την πολιτική σκηνή. Όμω, τι επιδιώκετε κύριε Γραμματίδη, γιατί εδώ θα είστε ένα μικρό ψάρι μπροστά στου καρχαρίε που σα έχουν γύρω-γύρω. Ε... Θα σα βγάλουν και κουδούνια, πρέπει να ξέρετε, αν σα θεωρούσε ε... επικίνδυνο. Ε... Όσο ε... δεν σα επικίνδυνο, δεν θα λένε τίποτα. Αν δω ότι παίρνετε κάποια ποσοστά, έρε τι έχει να βγει. Έχετε απόλυτη δίκιο. Προσωπική σα ζωή θα ξεσκονίσουν, λάσπη θα ρίξουν. Όλα αυτά είναι γνωστά. Κύριε παβδόπουλε Δεν θέλουν νέου παίκτε το παιχνίδι. Θέλουν να ελέγχουν το παιχνίδι. Ε... κύριε παβδόπουλε αυτά τα είχα όλα υπόψη μου. Και τα είχα όλα υπόψη μου, ε, γιατί ε, πήρα μία απόφαση, ε, την οποία την πήρα όχι για να μπορώ να εμπλακώ στην πολιτική, αυτό δεν με απασχολεί. Εμένα εκείνο που με απασχολεί είναι ότι, σαν πολίτης με εθνική και δημοκρατική ευαισθησία, ήθελα να βοηθήσω την πατρίδα μου να βγει από τη δύσκολη αυτή ώρα που βρίσκεται σήμερα. Τώρα, αν υποτεθεί ότι για τον οποιοδήποτε λόγο δεχθώ όλε αυτέ τι επιθέσει, που είναι και αναμενόμενε, έχετε απόλυτα δίκιο, αυτό ξέρετε δεν με πτωεί. Και δεν με πτωεί, γιατί όταν έχω μπροστά μου μία αποστολή, θα φροντίσω να επιτελέσω αυτή την αποστολή. Εάν βεβαίω ο ελληνικό λαό με τιμήσει με την εμπιστοσύνη του. Λοιπόν, τώρα... τώρα, για να πούμε μερικά πράγματα πρακτικά για να καταλάβουν και οι τηλεθέτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7-8 κόμματα, 7 είναι στη Βουλή και άλλα διεκδικούν να μπουν. Από το χώρο τη ακροδεξιά μέχρι το χώρο τη ακροαριστερά. Έχουμε όλη την γκάμα. Εσεί, ποιο, ποιο χώρο διεκδικείτε και γιατί πιστεύετε ότι τα υπάρχοντα κόμματα δεν καλύπτουν αυτή τη στιγμή τις ανάγκες, τις ιδεολογικές και, τις, χώρου ε, τους χώρους που κάθε πολίτη νιώθει ότι μπορεί να βρίσκεται κοντά. Πρώτα απ' όλα κύριε Παπαδόπουλο, εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτέ οι ταμπέλες που κι εσεί ο ίδιο πριν τι απορρίψατε. Εγώ και πολύ σωστά. Αυτά τα παιχνίδια που απευθύνονται Απόλυτες. σε, οπαδού και ο Έτσι, έτσι. απολύτω. Συμφωνώ μαζί σα απόλυτα και τι απορρίπτω και εγώ αυτέ τι ταμπέλε του δεξιού, του αριστερού, του κεντρώου. Αυτό το οποίο με απασχολεί εμένα είναι μόνο ο πολίτη, οποιαδήποτε ιδεολογική τοποθέτηση και αν έχει. Άρα λοιπόν με αυτήν την έννοια δεν μπορώ να βάλω στο καινούριο κόμμα, στη νέα πορεία Νέα Ελλάδα, δεν μπορώ να βάλω μια ταμπέλα. Εκείνο που θα πω όμω, δίνοντα το στίγμα αυτού του καινούριου φορέα, είναι ότι εμεί πιστεύουμε στην κοινωνική οικονομία. Δηλαδή στην οικονομία εκείνη η οποία παράγει πλούτο και εν συνεχεία αναδιανέμει α, κατά τρόπο δίκαιο το κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή θα θυμάστε ότι ο α, Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε κάποτε ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει από τον τριζοσπαστικό φιλελευθερισμό και πηγαίνει μέχρι τον κοινωνικό σοσιαλισμό. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι ότι ναι, σίγουρα πιστεύουμε στον φιλελευθερισμό, στην ελεύθερη οικονομία, γιατί θα συμφωνήσουμε κύριε Παπαδόπουλε ότι. Εάν δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία, δεν μπορούμε να παράξουμε πλούτο. Και κατά συνέπεια, εάν δεν δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δεν μπορεί το κράτο να αντιμετωπίσει τι δαπάνε του, δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν μπορεί να επιβιώσει η οικονομία, δεν μπορεί να επιβιώσει το κράτο. Συνεπώ, με αυτή την λογική, αυτή είναι η δική μα η πίστη. Σήμερα, Θέλουμε να έχουμε εργοδότε και εργαζομένου ναι. ευτυχεί. Εκεί βρίσκεται το Κύριε μυστικό τη επιτυχία. Σήμερα έχουμε τους μικρούς να ταλαιπωρούνται μέσω της δημόσιας δίκης και τους μεγάλους να κάνουν τις δουλειές τους αθόρυβα για να τις τακτοποιούν σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή ένας μικρός θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί ή να ανοίξει μια δουλειά καινούρια ώστε να πάρει αυτή τη δυνατότητα την άδεια κατά και ένας μεγάλος κλείνει ένα ραντεβού με έναν πολιτικό και κάνει τη δουλειά χωρίς δεύτερη κουβέντα. Λοιπόν, αυτή δεν είναι κοινωνία ούτε δημοκρατική ούτε δίκαιη κοινωνία απέναντι στον πολίτη. Πώς μπορείς να φτιάξεις έτσι ένα σύστημα που αυτή τη στιγμή είναι εντιπαλάμ και ούτω βοήσομεν, ούτω ώστε να έχουν όλοι ίσες δυνατότητες, ίσες προσβάσεις και ίσες ευκαιρίες. Ε, κύριε Παπαδόπουλε, αναφερθήκατε σε, ε, αναφερθήκατε σε περιστάσεις, σε συνθήκες, οι οποίες δημιουργούνται από τον κρατισμό και ο κρατισμός δημιουργ, δημιουργεί πλούτο. Και μάλιστα θα έπρεπε να πω ότι το να κατά τον τρόπο που εκείνο πιστεύει ότι συντελεί στην κοινωνική δικαιοσύνη. Εγώ δεν μιλάω για τον κράτη. Όχι, όχι, κατάλαβα τι δηλαδή. λέτε. Μιλάω Κα... για την αδυναμία ενό ανθρώπου που θέλει να προχωρήσει το επιχειρήν να μπορεί να προχωράει χωρί εμπόδια, χωρί δυνα... αδυναμίες του συστήματος, το οποίο τον καταταλεπορεί και πρέπει να τα μαύρα για να προχωράει ένα Μα τροματάκι. γι' αυτό και το ονόμασε αυτό κρατισμό. Αυτό είναι εντάξει δηλαδή, εντάσσεται εμεί στα εάν πλαίσαι πλαίσαι του σε κρατισμού. μια οποιαδήποτε σοβαρή χώρα, δεν σε δύο-τρει μέρε ανοίγει κανεί μια δουλειά. Εδώ θέλει μήνε, χρόνια και στο τέλο σου τρώει και την ψυχή. Αυτό λέμε λοιπόν κύριε Παπαδόπουλο. Παράδειγμα, θα... κάτω στην. Στη, 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 Καλαμάτα για να γίνει μια ξενοδοχειακή μονάδα για την οποία πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι. Έφαγε ο ιδιοκτήτη 17 χρόνια, έβγαλε καρκίνο και πέθανε ο άνθρωπο για να κτίσει μια μονάδα για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι και που άνοιξε στο μεταφορέα, στον αερομεταφορέα που λέγεται Aegean, έξι γραμμέ απευθεία από την Καλαμάτα προ την Ευρώπη και που έκανε, έδωσε μια ανάπτυξη και τοπική και ανάπτυξη γενικά στο κράτο. Λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει από αυτή τη χώρα. Από αυτή τη χώρα όπως είναι δομημένη δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει είναι να προσπαθήσει να άρει όλε αυτέ τι τρευλώσει. Και ποιο θα σε ακούσει όταν όλοι είναι βολεμένοι μέσα σε ένα σύστημα. Μα ένα αγώνα θα γίνει. Μα ένα αγώνα Είναι η αντιπαροχή. Ο άλλο που είναι δημόσιο υπάλληλο και για να δώσει μια μικρή έγκριση, για να πάει ένα βήμα μπροστά, ένα που θέλει να κάνει μια δουλειά, σου λέει: Εγώ θα τα πάρω. Αν αυτό με εμποδίσει να τα πάρω, δεν το ψηφίζω ποτέ. Κύριε Παπαδόπουλε, Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά συνέβαιναν μέχρι τώρα γιατί λείπει η κατάλληλη επικοινωνία με του πολίτε. Κανεί δεν επικοινώνησε ποτέ με του πολίτε. Και δεν επικοινώνησε και με το δημόσιο λειτουργό. Πολλού από του δημόσιου λειτουργού, δεν ισχυρίζομαι όλου, πολλού από του δημόσιου λειτουργού του σωθήσαμε στη διαφθορά. Αλλά και σωθήσαμε... κάποιου δεν του αφήνουν να δουλέψουν γιατί το σύστημα δεν του επιτρέπει να δουλεύουν. Ναι, τι εννοείται με αυτό, κύριε Κάποιο που ήθελε να δουλέψει έντιμα και να προχωρήσει σε μια... σε ένα... στο δημόσιο τομέα, δεν τον αφήνει το σύστημα να προχωρήσει, γιατί το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι έτσι δομημένο που δεν σε αφήνει να δουλέψει, αν θε να δουλέψει με κέφι και διάθεση. Ναι, έχει παγιδεύσει τον πολίτη σε μία μόνιμη παγίδα δεκαετιών και επιβιώνει το σύστημα μέσα από αυτή την παγίδα, μέσα από αυτή την παγίδευση. Εμεί λοιπόν, εκείνο που λέμε ότι θα πρέπει να σπάσουμε τα δεσμά αυτή τη παγίδα τώρα. Ε, θα μου πείτε ένα νέο κόμμα Φιλοδοξεί να σπάσει τα δεσμά αυτά που δεν τα έσπασαν κόμματα όλα αυτά τα χρόνια. Μα μισό λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε. Ποιοι κυβέρνησαν τον τόπο για δεκαετίε, ξέρουμε πολύ καλά. Και μάλιστα απαντώ και στο προηγούμενο ερώτημά σα που το αντιπαρήλθαμε. Ρωτήσατε πριν, ε, εδώ πέρα υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί. Τι πιστεύετε εσεί ότι μπορείτε να πετύχετε όταν υπάρχουν αυτοί οι πολιτικοί ποιους σχηματισμοί. Ποιου θα διεμβολήσετε, Θέλουμε να διεμβολήσουμε εκείνου οι οποίοι προκάλεσαν τη σύγχρονη ελληνική δυστυχία. Τα κόμματα τα οποία μέχρι σήμερα έχουν, έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο, τα κόμματα εκείνα είναι που μας έφεραν σήμερα σε αυτή την άθλια κατάσταση. Και είναι σαν εκείνο το γιατρό, ο οποίος δημιουργεί την ασθένεια και έρχεται τώρα να σου δώσει ένα φάρμακο μια προκειμένου ας. να αποκατασταθεί μια στιγμή. Η, Κύριε η υγεία Γραμματίδη, τόπο. η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, κατεβαίνει συνεχώς. Τώρα την εμφανίζουν δημοσιοποιήσει στο 17%. Απ' την άλλη μεριά, το Πασόκ έχει διαλυθεί. στα εξών συνετέθη. Έχουν εμφανιστεί η ΑΝΕΛ, το Ποτάμι και ο ΣΥΡΙΖΑ ως νέα, νέα κόμματα και από εκεί και πέρα υπάρχουν βεβαίως και το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και ως νέο κόμμα εμφανίζεται και η Χρυσή Αυγή. Εκπροσωπούν κάτι, μπορούν να δώσουν κάτι αυτά τα κόμματα. Τα δύο από αυτά είναι στην εξουσία, η ΑΝΕΛ και, το, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Πρώτη ο... φορά στην εξουσία. Όλα αυτά και τα κόμματα... αριστερά με ένα κόμμα mm. κατά τα άλλα που... Κύριε Παπαδόπουλε, όλα αυτά τα κόμματα έχουν α, κάποια, α, κάποια ιδεολογική σήμανση. Την οποία εγώ ειλικρινώς δεν θα ήθελα να αμφισβητήσω. Και δεν θέλω να αμφισβητήσω και τι καλέ προθέσει. Άλλωστε, πρέπει να πω ότι τα κόμματα αυτά δεν έχουν ποτέ διοικήσει τον τόπο δεν έχουν ποτέ ασκήσει δημόσια δημόσια διαχείριση. Και άλλοι επομένως, που τα έκαναν σαν τα Συμφωνούμε. Επομένως, επομένως, δεν μπορώ να κρίνω τις ιδεολογικές αλλά και τα πολιτικά στίγματα, τις ιδεολογικές θέσεις και στίγματα αυτών των κομμάτων. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι ο τόπος χρειάζεται νέες δυνάμεις που να προέρχονται μέσα από την εργασία, μέσα από το επιχειρηματικό, μέσα από το εργατικό γίγνεσθε, μέσα από την οικονομία. Δηλαδή άνθρωποι που να είναι τεχνοκράτες και να ξέρουν τη δουλειά να μπορεί να έχουν κολλήσει ένσημα στη ζωή τους, να έχουν διοικήσει επιχειρήσεις, να έχουν έρθει σε επαφή με εργαζόμενους, να ασκούν αυτό το οποίο λέμε κοινωνική διοίκηση, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί εκεί πέρα βρισκόταν πάντα το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι όσοι μας διοικούσαν δεν αναγνώριζαν τα πραγματικά δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά Έχουμε φτάσει όμω και σε μία περίοδο όπου βρισκόμαστε μέσα σε μία συμφωνία επωνίδιστη, πάρα πολύ βαριά για τον ελληνικό λαό. και Πρέπει να απαντήσουμε το ερώτημα: Είναι απαραίτητη αυτή η συμφωνία. Η απάντησή μου είναι σαφώ ναι. Είναι απαραίτητη γιατί αν δεν είμαστε στα πλαίσια αυτή τη συμφωνία, θα είμαστε εκτό των πλαισίων τη Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τα αποφύγουμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Θα πρέπει όλα αυτά που περιγράψατε προ λίγο, που είναι μεταρρυθμίσει αντιστοιχούν σε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Πώ θα αλλάξουμε το δημόσιο τομέα, να τον κάνουμε πιο ευέλικτο, να τον κάνουμε πιο αποτελεσματικό, μικρότερο, λιγότερο δαπανηρό, αν θέλετε, φιλικό στον πολίτη και στην επιχειρηματικότητα. Πώ θα μπορέσουμε να μειώσουμε λοιπόν το κράτο, πώ θα να μπορέσουμε να άρουμε τι τρευλώσει αυτά. Είναι κομμάτια, είναι ρυθμίσει, οι οποίε σαφώ και ενυπάρχουν μέσα στην καινούργια συμφωνία, αρκεί να την κάνει κανεί σωστά. Αλλά θα πρέπει όμω πρώτα να αντιμετωπίσουμε το θέμα των δημοσιονομικών προβλέψεων που έχει αυτή η συμφωνία και που είναι καταστροφικέ, είναι, αν θέλετε, η ταφόπλακα τη ελληνική οικονομία. Εκεί θα πρέπει να εντοπίσουμε την προσοχή μα για το πώ πρέπει να βελτιωθούν αυτοί οι όροι, ούτω ώστε να μπορεί να ανασάνει η οικονομία και να παράξει εκείνο το πλούτο που πρέπει να παράξει. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια τη εκπομπή μα.